Πένθυμα χτυπούν από το μεσημέρι της Τρίτης οι καμπάνες όλων των ιερών ναών της Κεφαλονιάς, στο άκουσμα της είδησης για την κοίμηση του Μητροπολίτη Κεφαλονίας Σπυρίδωνα σε ηλικία 89 ετών. Ο Σεβασμιότατος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και από τις 17 Δεκεμβρίου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου άρχισε να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και από τη στιγμή που δεν εκφράζονταν κίνδυνος για τη ζωή του, αποφασίστηκε από τους θεράποντες ιατρούς του να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, τα τελευταία 24 ώρα, η ήδη καταπονεμένη υγεία του επιβαρύνθηκε από μια νεφρική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα σήμερα, περίπου στις 3 το μεσημέρι, να αφήσει την τελευταία του πνοή. Στο πλευρό του, από την πρώτη στιγμή, βρίσκονταν οι αδελφές του, συγγενικά του πρόσωπα, ο θεράπων ιατρός του Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Χαρτουλιάρης, ο πρωτοσύγκελος Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς, μαζί φυσικά με όλους τους ιερείς της Μητρόπολης Κεφαλονίας. Ο Μητροπολίτης Κεφαλονίας Σπυρίδων Καλαφατάκης γεννήθηκε το 1926 στον Πειραιά. Το 1953 απεφύτησε τη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και χειροτονήθηκε διάκονος το Μάρτιο του 1951 και πρεσβύτερος τον Ιανουάριο του 1954, υπηρετώντας τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Αθηνών. Ακολούθως υπηρέτησε ως γραμματεύς και πρωτοσύγκελος Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης από το 1954 μέχρι το 1971 και ταυτόχρονα προϊστάμενος και ιεροκήρυκας του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Δεξιάς, που έγινε και κτήτορας. Από το 1958 μέχρι το 1971 υπήρξε ακόμη προϊστάμενος και ιεροκήρυκας του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Θεσσαλονίκης. Το 1972 επέστρεψε η γενέτειρά του τον Πειραιά και τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας ως προϊστάμενος και ιεροκήρυκας, στη συνέχεια πρωτοσύγκελος, ενώ το 1976 έγινε χειροτονία του σε τιτουλάριο επίσκοπο Νεοχωρίου. Μητροπολίτης Κεφαλονίας εξελέγει από τη Σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος το Μάιο του 1984, ενώ τον περασμένο Ιούνιο γιόρτασε στο νησί 30 χρόνια επιμαντορίας. Ισορρός του μεταφέρθηκε απόψε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιά, όπου θα τελεστεί προσκυνηματική ολονυχτία και την 5η στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθίας στο Μητροπολιτικό Ναό Αργοστολίου. Σε αυτή αναμένεται να παραστεί ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και πλήθος ιερέων.